Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Θεματάρα έχουμε πάλι σήμερα. Δυστυχώς θα ταυτιστούν αρκετοί άνθρωποι με αυτό. Ο άντρας μου είναι παρόν, αλλά μόνο σωματικά. Το μυαλό του ταξιδεύει. Μου γράφει μια φίλη. Καλημέρα, Θέκλα μου. Έχουμε κάποιο βίντεο που να μιλάει για έναν άνδρα που είναι παρόν, αλλά στην ουσία να μην είναι, σαν να είναι παρόν το σώμα του και το μυαλό του αλλού. Πώς λέγεται αυτό το φαινόμενο? Μήπως λέγεται daydreaming, ονειροπόληση? Και της λέω γράψε μου περισσότερα. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω πως η κοπέλα που στέλνει αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή. Έχω σταματήσει να παίρνω email κανονικά από όλο τον κόσμο, αλλά όσοι βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή μπορούν να μου στέλνουν email. Και της λέω γράψε μου περισσότερα. Λοιπόν, γράφει. Άνθρωποι που είναι παρόντες στο χώρο, αλλά το βλέμμα τους και γενικότερα η διάθεσή τους είναι σαν να είναι αλλού, σαν να υπνοβατούν ένα πράγμα. Είναι μόνιμα αφηρημένοι, τους μιλάς γι' αυτό και μόνιμα το ρίχνουν στην κούραση και περιφέρονται. Είναι εδώ, αλλά είναι αλλού. Σαν να μη συνδέονται ουσιαστικά με τον άλλον, με εμάς τέλος πάντων, που είμαστε το τέρι τους. Η φίλη που γράφει, το γράφει και για το δικό της σύντροφο, αλλά και για το σύντροφο μιας φίλης της, ο οποίος είναι και αυτός παρόν, απόν. Για παράδειγμα, μπορεί να τρώει το ζευγάρι, αλλά το βλέμμα του ανδρός να είναι χαμένο, να κοιτάει το άπειρο. Η αλήθεια είναι ότι και ο δικός μου άντρας, όπως ξέρεις, αλλά και της φίλης μου αυτής που μου είπε να σε ρωτήσω, δουλεύουν πάρα πολύ. Και συνεχώς, ο δικός μου άντρας τουλάχιστον παραπονιέται για την κούραση που νιώθει, μια συνεχόμενη κούραση που έχει. Και η φίλη μου λέει ότι και εμείς δουλεύουμε πολύ, οι γυναίκες δηλαδή, αλλά δεν συμπεριφερόμαστε έτσι. Και να σου πω και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Πρόσφατα βγήκαμε με τον άντρα μου με μεγάλη παρέα, αλλά δεν αλληλεπιδρούσε. Ήταν σιωπηλός και παρακολουθούσε τους άλλους που μίλαγαν από απόσταση και είναι και φίλοι του, πάρα πολύ καλοί. Μήπως είναι burnout, καμένος, μήπως έχει πάθει εργασιακό κάψιμο, σαν να είναι αποσυνδεδεμένος. Αυτοί οι άντρες απλώς υπάρχουν στο χώρο. Η φίλη μου λέει ότι όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι της σχέσης τους με το δικό της άντρα, αυτό λειτουργεί κανονικά 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά ο άντρας της χάνεται στο κινητό του, στα παιχνίδια, στο ίντερνετ. Με το δικό μου τον άντρα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί μόνο μια φορά το μήνα περίπου έχουμε ερωτική επαφή. Εγώ ψάχνω μια ουσιαστική σύνδεση. Λοιπόν, το παίρνω αυτό, το διαβάζω, το ακούω και μετά η φίλη μου στέλνει και ένα άρθρο, το οποίο θα το διαβάσουμε μαζί, και μου λέει μήπως είναι αυτό, μήπως είναι αυτό που συμβαίνει. Το άρθρο λέει «Δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση, πώς η απορρόφηση σε ένα φανταστικό κόσμο μπορεί να συνδεθεί με ψυχικές ασθένειες», λέει, και είναι από την ιστοσελίδα psychopedia.gr. Θα το διαβάσουμε μαζί και θα το σχολιάσουμε αυτό το άρθρο που μου έστειλε. Νομίζω πρέπει να το διαβάσουμε πρώτα και μετά να σχολιάσω αυτά που έγραψε, φίλε, γιατί εγώ έχω μία άποψη για αυτά τα θέματα. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αφηρημένοι, οι οποίοι είναι εκεί, είναι στη σχέση, είναι στο σπίτι, είναι στο τραπέζι, είναι στο κρεβάτι, είναι στο αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι εκεί. Δεν συνδέονται ουσιαστικά και δεν επικοινωνούν ουσιαστικά. Έχω μία άποψη περισσότερο όχι για αυτούς τους ιδίους, αλλά για τα τέρια τους. Έχω μία άποψη ότι εάν ο άνθρωπος με τον οποίο έχουμε γάμο, έχουμε σχέση, έχουμε συγκατοίκηση, έχουμε αγάπη, υποτίθεται. Λέω τη λέξη υποτίθεται γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι συμφωνούν και αποφασίζουν να είναι μαζί, αλλά στην πορεία, σαν πως και ο ένας συνεχίζει να παίζει και ο άλλος έχει σταματήσει πλέον να παίζει εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, αλλά μένει εκεί γιατί είναι βολικό ή γιατί δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ προσωπικά επιλέγω στη ζωή μου αυθεντικές σχέσεις. Ολόκληρες, ολάκερες, 100%. Ή όλος μέσα ή όλος έξω. Ή όλοι μέσα ή όλοι έξω. Αυτά τα μεσοβέζικα εμένα δεν με ευχαριστούν, με στενοχωρούν, με αναστατώνουν, μου προκαλούν μία αίσθηση εσωτερικού κενού και δεν μπορώ πλέον να φανταστώ τον εαυτό μου στα 48 που είμαι να έχω στη ζωή μου τέτοιες σχέσεις. Είχα και εγώ στο παρελθόν τέτοιες σχέσεις. Είχα.
Και όχι μόνο ερωτικές σχέσεις, όχι μόνο συντρόφους, αλλά και φίλους και άλλες σχέσεις. Ξέρω εγώ, συγγενικές σχέσεις κλπ. Εγώ δεν μπορώ πλέον τις αβαθείς σχέσεις, τις σχέσεις χωρίς βάθος και τις σχέσεις οι οποίες δεν σημαίνουν αυτό που έχει βρεθεί από τη μελέτη της ευτυχίας του Harvard ως ευδαιμονία, το λεγόμενο deep meaningful connection. Δεν μπορώ να έχω μία σχέση που να μην είναι βαθιά και με νόημα. Ή προτιμώ να μην την έχω καθόλου. Τώρα δεν λέμε για το να συναντήσεις έναν άνθρωπο κάπου και να κόψεις δύο κουβέντες. Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεσαι, που είναι ή φίλοι σου, ο σύντροφός σου, ή γυναίκα σου, ο άνδρας σου. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι, χωρίς ουσιαστική σύνδεση? Α, πώς! Πάμε τώρα να διαβάσουμε το άρθρο που μου έστειλε η φίλη, η οποία είναι από την ιστοσελίδα psychopedia.gr και λέει η εγκυκλοπαίδεια της ψυχής. Πρώτη φορά νομίζω βλέπω αυτή την ιστοσελίδα. Όπως και να έχει, θα βάλω τον σύνδεσμο του άρθρου στην περιγραφή του βίντεο, αν θέλετε να μπείτε να το διαβάσετε. Και λέω την πηγή μου, από εκεί το διαβάζω και μου το έχει στείλει η φίλη. Λέει, δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση. Πώς η απορρόφηση σε έναν φανταστικό κόσμο μπορεί να συνδεθεί με ψυχικές ασθένειες. Εγώ θα πω με ψυχικές διαταραχές. Προτιμώ αυτό τον όρο. Προφανώς αυτό το άρθρο είναι μεταφρασμένο από τα αγγλικά. Είναι, η πηγή του είναι το mind.help. Γι' αυτό έχει μπει ο όρος ασθένεια και όχι διαταραχή, λόγω μετάφρασης και όχι λόγω στάσης και θέσης. Λοιπόν, η δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση. Ονειροπόληση είναι το daydreaming, ενώ είσαι ξύπνιος, να βλέπεις όνειρα μέσα στο μυαλό σου. Daydreaming, να ονειρεύεσαι κατά τη διάρκεια της μέρας. Η δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση περιλαμβάνει την ανεξέλεγκτη επιθυμία για ονειροπόληση και την απορρόφηση του εαυτού σας σε έναν φανταστικό κόσμο. Ένα άτομο που βιώνει τέτοια υπερβολική ονειροπόληση συχνά παραμελεί τις επαγγελματικές, ακαδημαϊκές και κοινωνικές του υποχρεώσεις. Η δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση σχετίζεται επίσης με υποκείμενες καταστάσεις ψυχικής υγείας, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ΔΕΠΗ, η κατάθλιψη, το κοινωνικό άγχος κλπ. Η έννοια της δυσπροσαρμοστικής ονειροπόλησης ορίστηκε για πρώτη φορά από τον Ισραηλινό ψυχολόγο Έλι Σόμερ το 2002. Θεωρήθηκε ότι είναι μια μορφή συμπεριφορικού εθισμού. Ωστόσο, επί του παρόντος, δεν είναι μια διαγνώσιμη πάθηση ψυχικής υγείας. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε στον DSM, ούτε στο ICD. Στην πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζεται από κανένα σημαντικό ιατρικό ή ψυχολογικό κριτήριο. Είναι δηλαδή μια θεωρία που έχει διατυπώσει αυτός ο Ισραηλινός ψυχολόγος, ο καθηγητής Έλι Σόμερ, για να περιγράψει ένα φαινόμενο που προφανώς έβλεπε στην κλινική του πράξη. Με βάση λοιπόν την έρευνα του καθηγητή Έλις, λέει ότι 2,5% του παγκόσμιου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των εφήβων, των ενηλίκων και των ενηλικιωμένων, τίνει να αναπτύσσει τάσεις δυσπροσαρμοστικής διαταραχής αφηρημάδας. Η έναρξη εμφανίζεται, λέει, μεταξύ 18 και 23 ετών και είναι τυπικά δεδομένη σε εφήβους και νεαρές ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα στους μαθητές. Εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι για τους εφήβους και για τα νεαρά παιδιά, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από 28 χρονών οι άνδρες και κάτω από 26 οι γυναίκες, είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει παρατεταμένη ονειροπόληση, γιατί είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να μάθει και να καταλάβει τον κόσμο. Στους ενήλικες όμως, κατά τη γνώμη μου τώρα, δεν είναι η δικιά μου θεωρία, είναι η γνώμη μου, το να υπάρχει αυτή η δυσπροσαρμοστική αφηρημάδα, δηλαδή να είσαι τόσο πολύ αφηρημένος ώστε να παραμελείς τη σύντροφο σου, να παραμελείς την εργασία σου, να παραμελείς άλλα πράγματα, αυτό κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι έχεις μέσα σου ζητήματα τα οποία δεν τα έχεις επιλύσει. Νοητικές πρακτικές όπως η περιπλάνηση του νου και η μετατόπιση της πραγματικότητας έχουν συσχετιστεί σταθερά με ενισχυμένη ψυχική ευεξία. Αυτό εννοεί όταν επίτηδες κάνεις το λεγόμενο meditation και προσπαθείς να πάρεις το μυαλό σου σε ένα χώρο καλύτερο για να νιώσεις καλύτερα. Περιπλάνηση του νου και μετατόπιση της πραγματικότητας. Ενώ και οι δύο πρακτικές περιλαμβάνουν ένα βαθμό φαντασίας, αφηρημάδας και σύντομη αποσύνδεση από την πραγματικότητα, αυτές διαφέρουν πολύ από τη δυσπροσαρμοστική διαταραχή ονειροπόλησης, που είναι ένας όρος που έχει δώσει ο Dr. Ellis.
Η περιπλάνηση του μυαλού και η δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση διαφέρουν από το περιεχόμενο των ονειροπολήσεων. Οι συνηθισμένες, οι μέσες ονειροπολήσεις είναι ευχάριστες και χρησιμεύουν για να τονώσουν τη δημιουργικότητα και τη γνωστικότητα μας. Ας πούμε αυτό που λένε meditation, πώς λέγεται στα ελληνικά το meditation, που κλείνεις τα μάτια, χαλαρώνεις, έχει διάφορους τρόπους να χαλαρώσεις και σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στη θάλασσα, βρίσκεσαι σε ένα πράσινο λιβάδι και περνούν οι πάπκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλες εικόνες έχει ο καθένας για να ξεκουράζει το μυαλό του. Όταν όμως έχεις τη δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση, δηλαδή όταν αποσυνδέσαι ξαφνικά χωρίς να το επιδιώκεις από το περιβάλλον που βρίσκεσαι, τη σχέση, την παρέα που βρίσκεσαι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και λέει εδώ διάφορα. Δεν θέλω να τα διαβάσω γιατί δεν πρόκειται για επίσημη διαταραχή. Αλλά θέλω να διαβάσω αυτό που λέει. Δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση συμπτώματα. Έχει 6 συμπτώματα λέει. Έχει ζωντανές και εξαιρετικά λεπτομερείς ονειροπολήσεις. Αντικαθιστά στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση με υπερβολική φαντασία. Ονειροπόληση για αρκετές ώρες τη φορά, απώλεια ύπνου, δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών ή στην κανονική λειτουργία όπως η εργασία ή η κοινωνική ζωή, ασυνείδητη επανάληψη εκφράσεων και κινήσεων του προσώπου. Δηλαδή, φτάνει που άλλος είναι χαμένος στον κόσμο του, μπορεί να χαμογελάει κιόλας από μόνος του ή να σουφρώνει το πρόσωπο κλπ. Αιτίες δυσπροσαρμοστικής ονειροπόλησης. Οι τελευταίες έρευνες αποδίδουν ευρέως την ανάπτυξη της δυσπροσαρμοστικής διαταραχής ονειροπόλησης σε προσπάθειες απόδρασης από δυνηρές αναμνήσεις και ψυχική δυσφορία που προκαλούνται από τραύμα, κατάχρηση, συναισθηματική παραμέληση και μοναξιά. Τώρα, ο άντρας της μιας και ο άντρας της άλλης, που μας στέλνουν και μας έστειλαν και το link, είναι μέσα στη σχέση τους. Δεν έχουν μοναξιά και συναισθηματική παραμέληση. Ίσα-ίσα που οι γυναίκες τους προσπαθούν και θέλουν να συνδέονται περισσότερο με τους ανδράδες τους. Οι ανδράδες, λέμε στην Κύπρο, τους άνδρες τους. Τώρα, αν έχουν τραύμα, μπορεί να έχουν. Αν κάνουν καταχρήσεις, μπορεί να κάνουν καταχρήσεις. Παράγοντες κινδύνου, λέει, που συνδέονται με την δυσπροσαρμοστική ονειροπόληση, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχή μετατραυματικού στρες PTSD, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή κλπ. 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 Κι άλλες. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση δυσπροσαρμοστικής ονειροπόλησης στους ασθενείς, καθώς η κατάσταση της ψυχικής υγείας δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί στα ψυχιατρικά εγχειρίδια. Ωστόσο, το 2015, μια μέτρηση αυτοαναφοράς 14 στοιχείων, γνωστή ως κλίμακα δυσπροσαρμοστικής ονειροπόλησης, σχεδιάστηκε ειδικά για τον εντοπισμό ανομαλιών στην ονειροπόληση ατόμων. Η διαγνωστική κλίμακα καταγράφει τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των συμπτωμάτων του ασθενούς με ερωτήσεις όπως τι συμβαίνει στις ονειροπολήσεις σας, πόσο ζωντανά και λεπτομερή είναι αυτά που ονειροπολείτε, αυτά για τα οποία ονειροπολείτε. Μπορείτε να σταματήσετε τον εαυτό σας από την ονειροπόληση. Οι ονειροπολήσεις σας παρεμβαίνουν στην καθημερινότητά σας. Διαβάσαμε και το άρθρο. Θέλω έτσι να με παρακολουθήσετε πώς διάβασα το άρθρο. Διαβάζουμε ένα άρθρο με κριτικό μυαλό και κριτική σκέψη. Γιατί το άρθρο αυτό, ενώ έλεγε σε διάφορα σημεία ότι δεν αποτελεί μια επίσημη ψυχική διαταραχή, δεν είναι μια επίσημη διάγνωση, είχε άλλες διατυπώσεις. Η έρευνα δείχνει τόσο τις 100 κλπ. Κλπ. Οι οποίες μπορεί να είναι μπερδευτικές. Δεν την ξέρω αυτή τη σελίδα. Και σας είπα ότι έχουν αναφέρει και την πηγή τους οι άνθρωποι. Και σίγουρα είναι χρήσιμο να διαβάζουμε διάφορα πράγματα, περισσότερο εμείς οι ειδικοί, ούτως ώστε να ενημερωνόμαστε για το τι σκέψεις, τι προσεγγίσεις ή τι θεωρήσεις, τι θεωρήματα και τι θεωρίες έχουν άλλοι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι οποίες αυτές οι θεωρίες οπωσδήποτε είναι βασισμένες πάνω σε κάποια ευρήματα ή κλινικές παρατηρήσεις που έχουν κάνει. Όταν λέμε κλινικές παρατηρήσεις, εννοούμε ως ειδικός ψυχικής υγείας που βλέπεις κόσμο να παρατηρείς πράγματα στους ανθρώπους που δουλεύεις μαζί τους και άμα τα παρατηρήσεις σε αρκετούς ανθρώπους, να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό
να είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους και μπορεί στο μέλλον να αναγνωριστεί ως μια ψυχική διαταραχή. Δεν μας ενδιαφέρει όμως η διάγνωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Είμαστε ενήλικες άνθρωποι. Δεν μιλάμε για εφήβους, δεν μιλάμε για προεφήβους, δεν μιλάμε για παιδιά, δεν μιλάμε για πολύ νεαρούς ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει την προσωπικότητά τους. Και δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως ο εγκέφαλός τους. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το κανάλι, θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι μέχρι τα 28 χρόνια συνεχίζει να αναπτύσσεται δομικά ο εγκέφαλος των ανδρών και μέχρι τα 26 χρόνια το γυναικό. Άρα θεωρείται ως ηλικία ορόσημο τα 26 για τις γυναίκες και τα 28 για τους άνδρες, μια ηλικία από την οποία πλέον μπορεί κάποιος να πει «αυτή είναι η προσωπικότητά μου». Έτσι έχω φτιάξει τον τύπο της προσωπικότητάς μου και μπορώ πλέον τη δουλειά που θα κάνω με τον εαυτό μου να τη στείλω πάνω σε γερά θεμέλια, γιατί δεν θα έρθει η ανάπτυξη του εγκεφάλου μου να την αλλάξει. Οπότε δεν σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε κανένα πρόσωπο, καμία συμπεριφορά, κανένα τύπο προσωπικότητας πριν να ολοκληρωθεί ηλικιακά και δομικά και εγκεφαλικά η ανάπτυξη του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, έχετε να κάνετε με ενήλικες κορίτσια εσείς οι δύο. Εντάξει, έχετε να κάνετε με ενήλικες άντρες, οι οποίοι είναι παντρεμένοι μαζί σας, μένουν μαζί σας, είναι παρόντες σωματικά, μιλάω για τις δύο φίλες που έστειλαν το ερώτημα, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει και άλλους ανθρώπους που μπορεί να ταυτιστούν και μπορεί και άντρες να ταυτιστούν για τον ή τη σύντροφό τους. Είσαστε ενήλικες άνθρωποι, οι οποίοι έχετε αποφασίσει ότι θα είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και θα δημιουργήσετε ένα γάμο ή μια σχέση. Και ο γάμος και η σχέση και η ερωτική αγάπη είναι υποχρεώσεις. Είναι δέσμευση, την οποία την παίρνουμε, αυτή τη δέσμευση, αναλαμβάνουμε αυτή την υποχρέωση, κάνουμε αυτές τις υποσχέσεις, γιατί επειδή θέλουμε να βρίσκουμε φαγητό ζεστό στο σπίτι όταν επιστρέφουμε, επειδή θέλουμε όταν θα μας έρθει η όρεξη και η επιθυμία να έχουμε κάποιον σταθερό σύντροφο με τον οποίο να κάνουμε σεξ, ή επειδή αγαπάμε τον εαυτό μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε και επιλέγουμε συνειδητά, γιατί η αγάπη είναι επιλογή, επιλέγουμε ότι διαλέγω αυτόν τον άνθρωπο και τον διαλέγω κάθε μέρα και ξανά και ξανά για να ζήσω αγάπη μαζί του. Η αγάπη δεν έχει τέτοια πράγματα μέσα. Η πραγματική αγάπη και η πραγματική ερωτική αγάπη, αλλά και η πραγματική φιλική αγάπη, έχει μέσα την σύνδεση. Συνδέομαι. Είμαι μαζί. Βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά συνδεόμαστε. Μπορεί να μην μιλάμε συνέχεια, αλλά σε κοιτάζω στα μάτια, σου χαμογελάω και είμαι παρόν. Είμαι παρούσα. Εάν δύο ενήλικες άνθρωποι βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο ή και σε αυτή την παρέα, όπως έγραψε η φίλη για τον δικό της τον σύντροφο, ο οποίος βγήκαν έξω με παρέα που ήταν φίλη του και αυτός ήταν χαμένος στις σκέψεις του. Αν εγώ δεν μπορώ να συνδεθώ με τον άλλο ενήλικα, με τους άλλους ενήλικες με τους οποίους έχω αποφασίσει συνειδητά ότι αυτή είναι η σύντροφός μου, αυτή είναι η φίλη μου, είναι οι άνθρωποι μου. Αν δεν μπορώ να συνδεθώ με τους ανθρώπους μου και αποσυνδέομαι συναισθηματικά και είναι εκεί μόνο το σώμα μου και δεν είναι εκεί το μυαλό μου και ζω σε ένα δικό μου κόσμο, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είμαι 100% ειλικρινής και συνδεδεμένος με τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει, οι φίλοι μας θα μας αντέξουν να πάμε μια φορά για καφέ και να είμαστε σιωπηλοί, χαμένοι στις σκέψεις μας. Ο σύντροφος μας όμως, η σύντροφος μας όμως, είναι εξαιρετικά οδυνηρό να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και δεν είναι. Γι' αυτό πολύ συχνά μέσα στα ζευγάρια μπορεί να ρωτήσω ένας τον άλλο τι σκέφτεσαι τώρα και η γνωστή απάντηση είναι τίποτα. Θέλω να σας πω ως ψυχολόγος ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος να μην σκέφτεται τίποτα. Το μυαλό μας συνέχεια παράγει σκέψεις. Συνέχεια. Συνέχεια όμως, δεν σταματάνε οι σκέψεις. Πρέπει να έχεις κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια να κάνεις το λεγόμενο meditation που είπαμε προηγουμένως, να συγκεντρώσεις τις σκέψεις σου, να συγκεντρώσεις το μυαλό σου για να σκέφτεσαι πολύ συγκεκριμένα πράγματα και να διάσει το μυαλό σου. Δεν νομίζω να έκανε meditation ούτε ο ένας ούτε ο άλλος από τους δυο που αναφέρατε και ούτε οι υπόλοιποι.
που χάνονται στις σκέψεις τους. Δεν είναι ότι κάνουν meditation και δεν έχουν σκέψεις. Δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πνευματικότητας και αγιότητας που να έχουν αδειάσει το μυαλό τους από όλες τις σκέψεις. Τι συμβαίνει όμως? Κάνουν σκέψεις, φαντασιώνονται πράγματα, σκέφτονται καταστάσεις που δεν θέλουν να μοιραστούν με τον άλλο άνθρωπο. Εγώ προσωπικά δεν θα το ανεχόμουν. Το έχω ανεχθεί στη ζωή μου. Σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν νιώθω και μεγάλη περηφάνεια για την ποιότητα των παλαιότερων σχέσεων. Δεν νιώθω και μεγάλη περηφάνεια. Γιατί έχω αρκεστεί σε ψίχουλα. Γιατί έχω γίνει ζητιάνα. Ζητιάνα αγάπης, ζητιάνα προσοχής, ζητιάνα ερωτισμού, ζητιάνα σύνδεσης. Και μπορούσα να είμαι ζητιάνα, γιατί έτσι μεγάλωσα. Μεγάλωσα έχοντας την αίσθηση ότι εμένα δεν με αγαπάνε και σίγουρα κάτι λάθος συμβαίνει με εμένα για να μην με αγαπάνε, οπότε είναι φυσικό, είναι φυσιολογικό και είναι αναμενόμενο να μην ασχολούνται μαζί μου οι άνθρωποι που υποτίθεται πως είναι συνδεδεμένοι μαζί μου. Ξεκινώντας αρχικά από τους γονείς, υπήρχαν φάσεις, μεγαλώνοντας το θυμάμαι και είμαι σίγουρη ότι σε όλους μας έχει συμβεί αυτό, σε κάποιους περισσότερο, σε κάποιους λιγότερο, που οι γονείς μας ήταν αφοσιωμένοι στα δικά τους, είτε στη μεταξύ τους σχέση, είτε στις δικές τους σκέψεις και ήταν παρόντες απόντες. Εγώ ίδια προσωπικώς, και το έχω μοιραστεί αυτό στο βίντεο για την κατάθλιψη, που πρόσφατα ανεβάσαμε και ένα compilation που φέραμε παλιότερα βίντεο μαζί, νιώθω ότι έσφαλα, γιατί για μεγάλο μέρος της παιδικής ηλικίας των παιδιών μου, ενώ είχα σοβαρής μορφής κατάθλιψη, δεν έπαιρνα αντικαταθλιπτική θεραπεία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είμαι παρούσα 100% και νιώθω ως μητέρα ότι έχω σφάλει. Έκανα λάθος που δεν έπαιρνα τα φάρμακα. Δεν έκανα λάθος που είχα κατάθλιψη, αλλά έκανα λάθος που άκουγα χαζομάρες που με συμβούλευαν διάφοροι σωτήρες, φωστήρες, δεν ξέρω εγώ τι να το πω, και δεν έπαιρνα την αντικαταθλιπτική θεραπεία ώστε να σταθώ στα πόδια μου και να μπορώ να είμαι παρούσα όλες τις ώρες τα παιδιά μου. Σας το λέω ειλικρινά, είμαι 48 ετών τώρα, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, να πάω πίσω στην ηλικία των 26 ετών, τότε που χωρίσαμε με τον πατέρα των παιδιών και τότε ακριβώς που το χρειαζόμουν περισσότερο από ποτέ να έπαιρνα αντικαταθλιπτική θεραπεία και να ήμουν καλά ψυχικά, ούτως ώστε να μπορώ να είμαι παρούσα. Όχι 100%, 95%, 96% στις στιγμές των παιδιών. Ως μητέρα νιώθω ότι έχω κάνει ζημιά στα παιδιά μου με αυτό. Και χαίρομαι που τα παιδιά μου μεγαλώνοντας επιλέγουν να κάνουν ψυχοθεραπεία για να διορθώσουν τη ζημιά που τους έχω κάνει. Δεν την έχω κάνει επίτηδες, δεν είπα τώρα θα παραμελήσω συναισθηματικά τα παιδιά μου, αλλά το έχω κάνει. Και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Δεν με καταβάλει να είμαι στα πατώματα, αλλά θέλω να σας πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και σε όσους είσαστε γονείς, αλλά και όσους είσαστε σε αγαπητικές σχέσεις, μην κάνετε αυτό το πράγμα ούτε στον εαυτό σας, ούτε στους ανθρώπους που αγαπάτε. Αν το πρόβλημά σας είναι η κατάθλιψη ή το εργασιακό κάψιμο, και το εργασιακό κάψιμο κατάθλιψη είναι πάλι, δηλαδή αν έχεις επιτακτική εργασιομανία και δουλεύεις ασύστολα και εξαντλείσαι, σαν κατάθλιψη παθαίνεις πάλι, να ξέρετε ότι οι νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι συνδέονται με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους, πένθους και εργασιακού καψίματος, είναι παρόμοιοι. Δηλαδή, τα ίδια φάρμακα θα πάρεις παράλληλα με την ψυχοθεραπεία, για να φέρεις το νου σου, που λένε στα κυπριακά, για να ισορροπήσεις. Λοιπόν, εάν υποφέρουμε από κατάθλιψη, αν υποφέρουμε από εργασιακό κάψιμο, από συναισθηματική εξάντληση, αν έχουμε πάθει το λεγόμενο burnout γενικότερα, δηλαδή αν έχουν καεί οι μπαταρίες μας, ας χρησιμοποιήσουμε έτσι μια κλαϊκευμένη έκφραση, τότε πάμε κατευθείαν σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο, παίρνουμε θεραπεία, κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί οφείλουμε να είμαστε καλά όταν είμαστε συνδεδεμένοι με άλλους ανθρώπους. Αλλά και αυτό να μην συμβαίνει, και ο λόγος που είμαστε χαμένοι στις σκέψεις μας είναι γιατί, για παράδειγμα, είμαι σε γάμο με αυτή τη γυναίκα, αλλά εγώ σκέφτομαι μια άλλη γυναίκα ή έναν άνδρα. Είμαι σε γάμο με αυτή τη γυναίκα, αλλά εγώ σκέφτομαι άλλα πρόσωπα. Και παραμένω σε αυτό το γάμο, παραμένω σε αυτή τη σχέση για να έχω τα καλά της κοιλιάς μου, το φαγητό, το πλήσιμο, το ρούχο, δεν ξέρω τι άλλο έχει ο καθένας, ή την κοινωνική εικόνα, δεν ξέρω.
και είμαι εκεί χωρίς να είμαι, αυτό είναι έγκλημα. Και δεν θα δεχθώ καμία δυσπροσαρμοστική διαταραχή ονειροπόλησης που είπε αυτός ο Έλλης, ο Ισραηλίτης, για να δώσω συγχωροχάρτη. Όχι. Άμα δεν γουστάρεις να είσαι με αυτή τη γυναίκα, με αυτόν τον άντρα, ανάλαβε την ευθύνη του εαυτού σου. Sort your shit out. Τακτοποίησε τα σκατά σου και χώρισε. Ή φτιάξε τη σχέση. Μην παραμένεις εκεί. Γιατί είναι ένας συνεχιζόμενος μικρός θάνατος. Και είναι έγκλημα. Είναι εγκληματικό. Κάτω τα χέρια από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να αγαπήσουν, θέλουν αγάπη, τους υποσχόμαστε αγάπη, αλλά τους δίνουμε αδιαφορία. Η αδιαφορία πληγώνει. Η αδιαφορία είναι ψυχικά τραυματική. Σας παρακαλώ. Και επειδή σας έχω πει ότι και στο παρελθόν έχω υπάρξει σε τέτοιες καταστάσεις, χρειάζεται να πάρουμε τη σοβαρή απόφαση ότι θέλω στη ζωή μου να έχω αυθεντικές σχέσεις και για να μπορέσω να έχω αυθεντικές σχέσεις πρέπει να αντέξω και τη μοναξιά μου. Να μείνω μόνος μου. Να διακόψω οτιδήποτε δεν είναι υγιές. Μιλάω τώρα για ερωτικές σχέσεις. Με τα παιδιά μας δεν θα κόψουμε σχέσεις. Μιλάω για τις ερωτικές και φιλικές σχέσεις. Και θα αντέξω τον εαυτό μου, θα αντέξω τους εσωτερικούς μου δαίμονες, θα δουλέψω πάνω στην αυτοεκτίμησή μου, θα βρω τρόπους να μπορώ να είμαι καλά με τον εαυτό μου, ούτως ώστε μόνο αν έρθει ένας άνθρωπος που να είναι όλα μέσα, όλα, κανονικά να μας θέλει, κανονικά να μας αγαπά, να του δοθούμε. Να σταματήσουμε να δινόμαστε σε ανθρώπους που θέλουν μόνο κομμάτια μας και μας κατακαιρματίζουν. Και δεν με ενδιαφέρει τι ονειροπολού. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι, μπορείς, άνθρωπέ μου, να κάνεις μια αυθεντική πραγματική σχέση. Κάνε τη. Δεν μπορείς, σπίτι σου. Έφυγες. Έφυγες.